Οι επαγγελματίες λογιστές της Κέρκυρας δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση, κυρίως προς την πολιτεία, ότι αδυνατούν να εφαρμόσουν τις αποφάσεις τις οποίες αναγγέλει, καθώς έχει μεταφορτώσει στις πλάτες των λογιστών σύμπασα την διοίκηση η οποία η ίδια αργεί. 12 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, 610 κοινές υπουργικές αποφάσεις, χιλιάδες διευκρινιστικές και δελτία τύπου πρέπει να αναγνωστούν, να μελετηθούν και να αφομοιωθούν και στο τέλος να εφαρμοστούν. Και όλα αυτά μετακυλίονται στους λογιστές την υποχρέωση να εφαρμόσουν νόμους και αποφάσεις σε χρόνους και διαδικασίες που δεν θα κατόρθωνε εξελιγμένο ρομπότ. Δεν αρνηθήκαμε τη δύσκολη περίοδο της καραντίνας να εφαρμόσουμε τις όχι πάντα συγκεκριμένες κοινές υπουργικές αποφάσεις σε καθεστώς άγχους, αφού οι ημερομηνίες ήταν άλογα ασφιχτικές και οι πλατφόρμες καινούργιες και στημένες βιαστικά. Τελευταίο παράδειγμα, η υποβολή αίτησης για την επιστροφή μέρους της απώλειας των ενοικίων, που σε πρώτη φάση ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία 7 ημέρες μετά την ανακοίνωση. Ναι. Στη συνέχεια δόθηκε μια παράταση μέχρι τη 1 Ιουλίου, δηλαδή η προχτές. Όταν χιλιάδες τέτοιες μισθώσεις δεν έχουν καταγραφεί στο τάξης, σωστά, γιατί είχαν δοθεί χειρόγραφα στις ΔΟΗ. Και γι' αυτό το Υπουργείο κατάλαβε ενδιάμεσα τι συμβαίνει και έδωσε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να καταχωρηθούν στο σύστημα του τάξης οι σχετικές αυτές μισθώσεις, χωρίς εκπρόθεσμο βέβαια. Πολλές βιαστικές σχεδιασμένες πλατφόρμες και συστήματα που υπολειτουργούν και σέρνονται. Το τελευταίο καιρό αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα με την πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, κάτι που έχει φέρει τον κλάδο μας σε απόγνωση. Πολλά μικρά παρατράγουδα τρέφουν, συντηρούν και συνθέτουν τη νέα ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Παράλληλα, το δημόσιο αργεί. Χαρακτηριστικά σας γνωρίζουμε δύο περιπτώσεις που στέλνουν τους πελάτες στους λογιστές και αναρωτιόμαστε αν είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνονται ότι οι λογιστές είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και θα απαιτήσουν την αμοιβή τους για τις υπηρεσίες που παρέχουν όταν αυτές οι υπηρεσίες δίνονται από το κράτος δωρεάν. Αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε. Σας δίνω και τις δύο περιπτώσεις εδώ για να μπορέσετε να καταγραφούν, όπως και αυτό το βιβλιαράκι που είναι το σύνολο των υποχρεώσεών μας μόνο προς το εργάνι. Παράλληλα, τρέχουν όλες οι προθεσμίες για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενο φόρο, ΝΑΠΗ, ΔΕΛΤΑ και όλες οι υποχρεώσεις οι οποίες ήταν τακτικές όλες αυτή την περίοδο. Συνεχίζουμε με τα δάνεια και τις λοιπές επιχορηγήσεις μέσω τραπεζών. Συντάξαμε πλήθος αιτήσεων και σχετικών πληροφοριών, μεταφέραμε τόνους χαρτί στις τράπεζες και αποστείλαμε χιλιάδες mail και το αποτέλεσμα μηδαμινό ή μηδενικό τουλάχιστον για την Κέρκυρα. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι η εποχικότητα των επιχειρήσεων στην Κέρκυρα, η οποία δεν λαμβάνεται όμως υπόψη και έτσι οι επιχειρήσεις χάνουν πολλά ωφελήματα από την συγκεκριμένη κατάσταση και πολλά ωφελήματα επιχορηγήσεων ή δανείων. Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και όλους τους άλλους που θα σας αναφέρουν οι συνάδελφοι στη συνέχεια, οι λογιστές φοροτέχνες αντιδρούμε στη διαμορφωμένη κατάσταση, καθώς φαίνεται ότι δεν έχει τελειωμό η ταλαιπωρία, η απώλεια ωρών εργασίας και η διολίσθηση σε καταστάσεις πνευματικής ανεπάρκειας. Ζητάμε από την πολιτεία άμεσα την παράταση της φορολογίας εισοδήματος για το τέλος Σεπτεμβρίου, ώστε να αποσυμφορηθεί άμεσα η κατάσταση. Κατάργηση όλων των προστήμων όσο διαρκεί η κρίση και στη συνέχεια εξορθολογισμό τους, γιατί δεν είναι δυνατόν για 0,50 λεπτά λάθος να υποχρεωνόμαστε να πληρώνουμε 250 και 500 ευρώ πρόστιμο.
Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζομένων και των επαγγελματιών όλου του νησιού, αφού η κρίση αυτή θα πλήξει βάναυσα την κερκυραϊκή οικονομία. Στηρίζουμε τα ρεπτήματα των κερκυραίων επαγγελματιών να αναγνωριστούν όλοι οι κλάδοι ως εποχιακοί και να τύχουν των επαγγελματιών της πολιτείας. Παράλληλα, ζητάμε φορολογικές ελαφρύσεις και χρηματοδοτήσεις για το κλάδο μας, αλλά και για το σύνολο της κερκυραϊκής και της ελληνικής κοινωνίας. Προτεραιότητά μας η προσπάθεια να επιβάλλουμε νομοθετική ρύθμιση για την ασθένεια του λογιστή και για την εγκυμοσύνη των εγκυμονούσων συναδελφισσών. Σας ευχαριστώ. Δίνω τον λόγο στον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Παπαγεωργίου, να πει και αυτός